Στο πρόσωπο του Σοκράτη Φάμελου καταλήγει ο ΣΥΡΙΖΑ για την Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος μετά την επίμονη άρνηση της Όλγας Γεροβασίλη, που θα αποτελέσει μάλλον την πρόταση της Κουμουνδούρου για την Αντιπροεδρία της Βουλής. Στην κρίσιμη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας, καυτά ερωτήματα παραμένουν ακόμη ανοιχτά. Πότε θα επιλεγεί ο νέος πρόεδρος και πότε θα γίνει το συνέδριο του κόμματος? Θέλει λίγο υπομονή. Το μεσημέρι πιστεύω θα έχουμε έναν πολύ σαφή οδικό χάρτη και για τα πρόσωπα και για τις διαδικασίες και για τους χρόνους. Εμείς έχουμε μάθει στον ΣΥΡΙΖΑ, στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, να τα συζητούμε όλα και με συντεταγμένα και συλλογικά. Αυτό που είπαμε από την πρώτη στιγμή και αυτό που προχωρούμε και κάνουμε τώρα. Από τους πρώτους που έφτασαν το μεσημέρι στην Κουμουνδούρου, ο Νίκος Φίλης, ο οποίος είχε μια ολιγόλεπτη συζήτηση με τους δημοσιογράφους, η Έφη Αχτσιόγλου και ο Αλέξης Χαρίτσης. Σε πηγαδάκι και ο Πάνος Κουρλέτης, ενώ ο Παύλος Πολάκης απάντησε σε δύο φίλους του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι τον χειροκρότησαν. Νωρίτερα, με μια ανάρτηση που απευθυνόταν σε όλα τα στελέχη του κόμματος, ο Παύλος Πολάκης έγραψε: «Ψυχραιμία και όχι αποφάσεις με πίκρα ή με θυμό. Η ιστορία ούτε σταματά, ούτε τελειώνει, συνεχίζει να γράφεται από την δράση των ανθρώπων, των κινημάτων, των νέων ηγετών. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία οφείλει να συνεχίσει να είναι ο κορμός της Δημοκρατικής Παράταξης, το κόμμα της κυβερνώσεως αριστεράς. Αυτό θα κάνουμε με συντροφικότητα, αλληλεγγύη, τιμιότητα. Όσοι ονειρεύονται έναν αποδυναμωμένο ΣΥΡΙΖΑ ή απεργάζονται σχέδια προς αυτή την κατεύθυνση, θα διαψευστούν ικτρά». Μείζον θέμα μετά την αποχώρηση του Αλέξη Τσίπρα είναι ποιος θα τον διαδεχτεί. Τα ονόματα της Έφης Αχτσιόγλου και του Αλέξη Χαρίτση, δύο στελεχών του προεδρικού μπλοκ, συζητούνται πολύ, χωρίς όμως οι ίδιοι να έχουν ανοίξει τα χαρτιά τους. Στο τραπέζι και το όνομα του Διονύση Τεμπονέρα, αν και εξοκοινοβουλευτικός, με κάποια στελέχη όπως ο Χρήστος Γιαννούλης, να μην βλέπουν εφικτό το σενάριο της διαρχίας. Δεν θεωρώ ότι είναι πιθανό να γίνει. Εσείς πώς το βλέπατε? Θεωρείτε ότι είναι καλύτερο να υπάρχει κοινοβουλευτικός? Δεν πιστεύω ότι είναι λειτουργικό. Και το όνομα της Ρένας Δούρου όμως, επίσης από τον μπλοκ των προεδρικών, δεν έχει φύγει από την ατζέντα των συζητήσεων, ενώ η ομπρέλα δεν θα έλεγε όχι στην υποψηφιότητα του Ευκλήδη Τσακαλώτου, ο οποίος επίσης κρατάει κλειστά χαρτιά, συνεκτιμώντας όλα τα δεδομένα.